Καλημερίσω σε αυτό το σημείο τους πολιτικούς που είναι σήμερα κοντά μας. Είναι η κυρία Άννα Σιμακοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σιμακοπούλου. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουρλέτη. Και ο κύριος Νίκος Τσουκαλάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής. Τσουκαλής, με συγχωρείτε. Καλημέρα. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Λοιπόν, το θέμα παραμένει η διαπραγμάτευση. Βρίσκεται σε κάθε τραπέζι αυτό το θέμα, το πού οδεύει αυτή η χώρα. Βρίσκεται σε τραπέζι πολιτικό, σε τραπέζι δημοσιογραφικό, σε τραπέζι ανθρώπων έξω, πολιτών απλών, οι οποίοι αναρωτιούνται τι θα γίνει. Θα έρθει τρίτο μνημόνιο, θα έρθουν νέα μέτρα. Η κυβέρνηση, κυρία Σιμακοπούλου, λέει όχι. Μάλιστα, συστρατεύεται και το ΠΑΣΟΚ. Σύσσωμη λοιπόν η κυβέρνηση, ακολουθεί μια κοινή γραμμή. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που θέτει η κυβέρνηση, αλλά κυρίως ποια είναι η στρατηγική για να πετύχετε να περάσουν και να τεθούν αυτές οι κόκκινες γραμμές στους δανειστές? Ξεκινήσαμε από ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο, όπως ξέρετε, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, όπου η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού, όπου δεν είχαμε καμία διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους δανειστές μας, όπου δεν είχαμε καθόλου αξιοπιστία και με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο και κυρίως με πάρα πολλές θυσίες από πλευρά του ελληνικού λαού, φτάσαμε σήμερα σε ένα σημείο όπου είμαστε πολύ καλύτερα από διαπραγματευτικής απόψεως. Και είναι το σημείο στο οποίο, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός... Γιατί είμαστε καλύτερα εδώ? Ακούμε ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, ότι η διαπραγμάτευση είναι επιθετική, ότι οι Τροϊκανοί δεν κάνουν πίσω, ότι οι δανειστές δεν κάνουν πίσω. Όλα αυτά που λέτε, πού είναι το θετικό και όλα το αυτά εύκολο που λέτε είναι σωστά. Η δική μας διαπραγματευτική θέση είναι ενισχυμένη. Και είναι ενισχυμένη διότι υπάρχει μια συμφωνία με τους δανειστές μας, την οποία εμείς έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και οι δανειστές μας έχουν υποχρέωση από πλευράς τους να τηρήσουν κάποια άλλα. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο όπου με την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος που ξεπροβάλλει, καθώς επίσης και με τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά και τα προεπαιτούμενα, πάρα πολλά από αυτά έχουν επιτευχθεί και τώρα ολοκληρώνει τη διαπραγμάτευση και για τα υπόλοιπα, είμαστε σε μια καλύτερη θέση για να διεκδικήσουμε να κάνουν οι εταίροι το δικό τους χρέος. Οι Έλληνες λοιπόν κάνανε τις θυσίες που τους ζητήθηκαν. Η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς έχουν κάνει αυτά τα οποία απαιτούνται. Είναι λοιπόν η σειρά των εταίρων μας να κάνουν το δικό τους χρέος. Διαφορετικά, άρα, απαιτούμε, εάν δεν το κάνουν, απαιτούμε τα αυτονόητα. Απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν απαιτούμε κάτι το οποίο δεν μας χρωστάει κανείς. Ναι, από αυτή την άποψη είμαστε κάνουν, σε καλύτερα. Εάν δεν τα τηρήσουν, κυρία Σιμακοπούλου, ποιο είναι το plan B της κυβέρνησης? Γιατί φανταζόμαστε ότι θα υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο. Θέλω να πω τρία πράγματα σε αυτό. Πρώτον, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρχει εμπιστοσύνη και στον κύριο Σαμαρά και στην κυβέρνηση ότι θα χειριστεί σωστά τη διαπραγμάτευση και θα έχει καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι προεξοφλεί κανείς το αποτέλεσμα. Και αισθάνομαι δύσκολα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο υποκριτική. Διότι όταν λέω ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, μου λένε α, είναι πλασματική διαπραγμάτευση. Γι' αυτό το λες και γι' αυτό το προεξοφλείς. Όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όταν εμείς είμαστε συνεπείς, οι εταίροι μας θα δείξουν αλληλεγγύη και υπευθυνότητα και θα είναι συνεπείς. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί ότι εσείς μας λέτε τόσο καιρό, εμείς γιατί έχουμε plan B, δεν έχουμε άλλο πλάνο κτλ. Ναι, τουλάχιστον, είναι αντιπολίτευση. Τουλάχιστον ας παραδεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια σκληρή διαπραγμάτευση, διότι μας έχουν κατηγορήσει και γι' αυτό ότι δεν διαπραγματευόμαστε. Δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο λοιπόν. Να μας λένε από τη μία ότι δεν διαπραγματευόμαστε και από την άλλη ότι τώρα που βαράμε στο χέρι στο τραπέζι τι θα γίνει. Έτσι και από την άλλη, ας θυμόμαστε ότι είναι διαφορετικό πράγμα να βαράς το χέρι στο τραπέζι όταν είσαι εντάξει, όταν είσαι από πάνω, ας το πω έτσι απλά, στη διαπραγμάτευση, και διαφορετικό όταν έχεις απλώς πει στους εταίρους αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ότι εγώ όλες μου τις υποχρεώσεις πετάω στα σκουπίδια. Άρα τώρα, κύριε Σκουρλέτη, εσείς θεωρείτε ότι έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση, αλλά όντως πάει να ξεκινήσει κάτι καθυστερημένα, μια πολιτική διαπραγμάτευση, ή θεωρείτε ότι είναι ακόμα ένα επικοινωνιακό τρίκ όλο αυτό? Ξέρετε, όταν κανείς χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, πρέπει να ακούει και τον χτύπο. Εδώ δεν ακούγεται τίποτα. Το ερώτημα που θέτεται πηγαίνει με άλλα δύο μαζί. Θέλει και μπορεί πράγματι αυτή η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί? Εάν κανείς κοιτάξει την πορεία των πραγμάτων, θα δει ότι την στιγμή που μιλάει για διαπραγμάτευση, τη στιγμή που υποτίθεται ότι λέει, παρόλο που δεν το ακούμε, αλλά το διαρρέει ένα όχι στο ενδεχόμενο νέων μέτρων, βλέπουμε να εφαρμόζονται μνημονιακές πολιτικές. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες αποφασίσαμε το πετρέλαιο απλώς να διευρύνουμε τα κριτήρια κάποιων που υποτίθεται ότι θα μπορούν να πάρουν επίδομα θέρμανσης, αλλά που προϋποθέτει να έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν.
2.500 κόσμος μέχρι τέλος του έτους, δημόσιοι υπάλληλοι, θα φύγουν. Απελευθερώνονται οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Οι επικουρικές συντάξεις μειώνονται. Όλα αυτά είναι μνημονιακές πολιτικές. Όταν λοιπόν δεν αμφισβητείς τον πυρήνα των μνημονιακών πολιτικών, δεν ξέρω κατά πόσο θέλεις να επαναδιαπραγματευτείς αυτό το οποίο ούτως ή άλλως όλο το προηγούμενο διάστημα το έχεις υπερασπιστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν το αμφισβήτησες ούτε μια τρίχα από αυτή την πολιτική. Όταν έχεις πει ότι όταν ασκούσες κριτική στο πρώτο μνημόνιο έκανες λάθος, το έχεις πει στην κυρία Μέρκελ, όταν ουσιαστικά κυβερνάς αυτόν τον τόπο ελέον των δανειστών και της κυρίας Μέρκελ, είσαι αναξιόπιστος. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό, λέει ότι έχει κάτι δυνατό εξωτερικό, στην ατζέντα της κυρίας που λέει ότι έχει λέει το πρωτογενές πλεόνασμα και μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα. Η διαπραγμάτευση προϋποθέτει να μην έχεις αυτοοικονομευθεί. Προϋποθέτει να μην έχεις εγκλωβιστεί μέσα από την τακτική και τη στρατηγική της υποταγής. Mm-hmm. Ψαλίδισε τα όποια όπλα είχε αυτή η κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Διότι έστρεψε την πλάτη της στην εντολή που είχε από τον κόσμο τότε να διαπραγματευτεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ουσιαστικά είναι όμοιρη αυτή τη στρατηγική που έχει χαράξει. Δεν μπορεί και το μόνο που κάνει, ξέρετε τι κάνει, είναι να έχει το φόβητρο του ΣΥΡΙΖΑ προς τους δανειστές. Κοιτάξτε να δείτε, αν πέσω θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή λοιπόν είναι η ισχυρή διαπραγμάτευση για να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Ναι, ωστόσο, εάν ωστόσο, γίνει, κύριε Κουρλέτη, ωστόσο η πραγματικότητα οικονομική είναι πολύ χειρότερη από πριν από ένα χρόνο. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, γιατί κονταροχτυπιέστε με τη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, θα έρθετε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα. Φαντάζομαι. Προφανώς τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι, και δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει ουσιαστικά κατορθώσει επαξίως εντός εισαγωγικών να πάρει τον τίτλο του καλύτερου και πιο πιστού εφαρμοστή να. Των μνημονιακών πολιτικών, όπως είναι η παρούσα, και είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίζει τον κόσμο, η οποία έχει καταθέσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την Ευρώπη, έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει συμμαχίες, έχει πει για τις αντιφάσεις ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν για το θέμα του κουρέματος. Για όλα αυτά έχετε ακούσει να λέει τίποτα η κυβέρνηση. Τίποτα δεν κάνει. Τώρα, κύριε Τσούκαλη, η Δημοκρατική Αριστερά λέει ναι στην πολιτική διαπραγμάτευση, θεωρείται αναγκαία την πολιτική διαπραγμάτευση. Εσείς εκτιμάτε στη Δημοκρατική Αριστερά ότι έχει καθυστερήσει να ξεκινήσει η πολιτική διαπραγμάτευση ή είναι η σωστή στιγμή να γίνει πιο επιθετική? Κυρία Πουστούκου, θέλω να ξεκινήσω από τη βασική θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς, ότι η επιθυμία μας είναι και ευχή μας είναι σε αυτό το οποίο διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να πετύχει. Θέλουμε πραγματικά αυτό τουλάχιστον που δείχνει να το εννοεί. Δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι. Ότι δηλαδή έχει βάλει μπροστά το βαρύ πυροβολικό προκειμένου να το αποσύρει στο τέλος και από πίσω να μείνουν τα λιανοτάρια, όπως λέμε, αυτά τα οποία είναι τα ζητούμενα του βραχυπρόθεσμου. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει όλη την άνεση να διαπραγματευτεί. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της χώρας μέχρι τον Ιανουάριο. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να δείξει ότι το εννοεί. Μάλιστα. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει τώρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει κατακλείσει το επικοινωνιακό, το μεσομακροπρόθεσμο, δηλαδή η κάλυψη του κενού του 14, 15, 16 και έχουμε χάσει την ατζέντα αυτών που τρέχουν. Μάλιστα. Βάλτε μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Εδώ, και θα ήθελα να συνεχίσω, σας παρακαλώ. Όπως βλέπουμε όλοι, έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Είναι από την Κρήτη η εικόνα που μας έρχεται. Στην Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα βρίσκεται ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας, ο Μάριος Διονέλης. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, Μάρια? Για ποιο λόγο έχει συγκεντρωθεί όλος αυτός ο κόσμος? Καλημέρα, Άννα. Είμαι στην Ιερά Πέτρα, είμαι μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης. Εδώ οι πολίτες διαμαρτύρονται επί 6 μέρες που έχουν καταλάβει το Δημαρχείο. Διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του νοσοκομείου τους. Είναι ένα θέμα που κρατάει τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Θεωρούν ότι αποψηλώνονται οι υπηρεσίες του νοσοκομείου και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα δύο βασικές κλινικές, η παθολογική και η χειρουργική, δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης γιατρών. Δεν υπάρχουν γιατροί για να βγάλουν όλες τις εφημερίες του μήνα. Και προφανώς οι άνθρωποι λένε τι νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παθολογική. Άρα, Μάριε, το λειτουργείο, το Δημαρχείο δεν λειτουργεί καθόλου.
Όχι, όχι, είναι κλειστές οι υπηρεσίες του Δημαρχείου. Όλες. Είναι μάλιστα. Υποκατάληψη το κτίριο. Ναι. Δίνω το λόγο στους κατοίκους. Η κυρία Χριστάκη από την Επιτροπή Αγώνα για το νοσοκομείο. Καλημέρα σας. Τι ακριβώς γίνεται? Είναι η έκτη μέρα που το Δημαρχείο μας βρίσκεται σε αποκλεισμό. Ο κόσμος εδώ της Ιεράπετρας, μετά από μια μεγάλη κινητοποίηση που έγινε την περασμένη Πέμπτη, αποφάσισε ότι αποκλείουμε το Δημαρχείο μας, γιατί πλέον βρισκόμαστε σαν Δήμο σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση που επί της ουσίας δεν έχει λόγο λειτουργίας το Δημαρχείο της Ιεράπετρας. Όλες οι υπηρεσίες έχουν φύγει από το Δήμο μας. Το τελευταίο σχεδόν πράγμα που μας έχει μείνει είναι το νοσοκομείο, και αυτό σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι, το κλείνουν και απομακρύνουν το προσωπικό προς άλλα νοσοκομεία της Κρήτης. Γιατρούς, αν θα φέρουν, σας έχουν πει? Γιατρούς δεν θα μας φέρουν προσωρινά πιθανά κάποιο παθολόγο για να καλύψει για κανένα μήνα την τρύπα της παθολογικής, που είναι μια πάρα πολύ βασική κλινική. Ναι. Αλλά οι προθέσεις του Υπουργείου έχουν δηλωθεί σε όλους τους τόνους ότι το νοσοκομείο μας προορίζεται για να γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου. Αυτή είναι λοιπόν η... Δεν πρόκειται να ανεχτεί μια τέτοια απόφαση. Είμαστε αποφασισμένοι να το τραβήξουμε μέχρι τέλους και να κρατήσουμε το νοσοκομείο μας πλήρες, ανοιχτό και λειτουργικό. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα που μας έρχεται από την Κρήτη. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάριος Διονέλης. Λοιπόν, αυτή είναι μια μικρή... Βεβαίως θα συνεχίσετε, κύριε Τσούκαλη, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ναι, και η ναι. επικαιρότητα τρέχει και πρέπει πολύ να μεταδίδουμε την επικαιρότητα και πρέπει όλοι μας να προσέχουμε την επικαιρότητα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Που βεβαίως και όλος ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει και να αντιμετωπίζει καλύτερα από όλους εμάς. Λοιπόν, αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η εικόνα που έρχεται από την Κρήτη, από την Ιεράπετρα. Υποκατάληψη τελεί εκεί το Δημαρχείο για 6 ολόκληρες ημέρες. Κύριε Τσούκαλη. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει πολλά δεδομένα για να διαπραγματευτεί. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω, κυρία Μπουσδούκου, ότι δεν ξέρω στο κατά πόσο ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Σαμαράς μπορούν να διαπραγματευτούν, ότι όταν μόλις προσφάτως ο κύριος Τουρνάρας, μέσα στη Βουλή, να. Από βήματος Βουλής, με ένα έτσι πολύ μελοδραματικό τρόπο, είπε ότι το πρόγραμμα «Ο Λογαριασμός Βγαίνει» και ότι «Πιστέψτε το μέσα από την καρδιά μου, αυτό είναι γεγονός». Mm-hmm. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι το μοναδικό ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι το μνημόνιο. Και στην Ευρώπη, όταν λοιπόν ξεκινά, το είπε και για το σύνδεσμο. Όταν λοιπόν ξεκινά με τέτοια δεδομένα, μπορείτε να μου εξηγήσετε εσείς πώς μπορώ εγώ να πιστώ ότι θα κάνει τη διαπραγμάτευση? Γιατί είπατε τώρα προηγουμένως για την επικαιρότητα. Mm-hmm. Αυτή η επικαιρότητα έχει χαθεί. Και ξέρετε, μέχρι τέλος του χρόνου μπορούν να συμβούν φοβερά και τρομερά πράγματα. Να σας πω ένα δεδομένο μόνο. Είναι γνωστό, το έχει αναφέρει και η ΓΕΣΕ. 400.000 περίπου εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αυτή τη στιγμή δουλεύουν, απασχολούνται σε επιχειρήσεις και έχουν καθυστέρηση μισθών από 8 έως 12 μήνες. Mm-hmm. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι ακριβώς το όριο. Αν μέχρι τέλος του χρόνου πιθανόν δεν έχουν μια ανάσα ρευστότητας, πιθανόν να κλείσουν. Μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν ποια θα είναι η κατάσταση στην ανεργία. Και ένα ερώτημα και τελειώνω. Έχουμε προβληματιστεί σοβαρά πλέον τι επιδιώκει και η Τρόικα απέναντι στην Ελλάδα? Και γιατί για ποιο λόγο διαμορφώνει όλο αυτό το σκηνικό πίεσης κάθε φορά? Ποιο είναι το σχέδιο? Γιατί όταν έχω από τη μία πλευρά όλους τους πολιτικούς προϊσταμένους της υπόθεσης αυτής, τον κύριο Ρεν, την κυρία Λαγκάρτ, ακόμα και την κυρία Μέρκελ, οι οποίοι πριν ένα μήνα λένε η Ελλάδα πάει καλά, προχωράει, κάποια πράγματα έχουν μείνει, και έρχονται οι τεχνοκράτες, οι εντολοδόχοι αυτών. Από κάποιους παίρνουν εντολές όμως. Και λένε από ποιους και γιατί διαφορετικές. Και λέμε ότι έρχονται και γυαλίζει το μάτι τους. Ναι. Κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο φοβάμαι πάρα πολύ είναι μήπως επιδιώκουν, το σχέδιό τους είναι επιδιώκουν μακροχρόνια επιτήρηση της χώρας. Που αυτό είναι πολύ χειρότερο. Ένα εφιαλτικό σενάριο είναι αυτό, κύριε Τσούκαλη. Ακόμα και από ένα νέο μνημόνιο όλοι. Είναι χειρότερο. Ναι. Αυτό λοιπόν που θέλει η Ελλάδα, ναι. ένα μνημόνιο ναι. θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό το μνημόνιο είναι το αναπτυξιακό. Το μακάρι, αλλά πρέπει να περάσουμε μία σειρά εμποδίων για να φτάσουμε στην περιβόητη ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την κυρία Σιμακοπούλου, τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Τσούκαλη. Πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε και καλεσμένοι μας σήμερα είναι η κυρία Σιμακοπούλου, ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Τσούκαλης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κυρία Σιμακοπούλου, είναι ότι σήμερα
Και βεβαίως το ερώτημα αφορά και τον κύριο Σκουρλέτη. Απλά δίνω το λόγο πρώτα σε εσάς. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η επίμαχη τροπολογία για την κρατική επιχορήγηση των κομμάτων. Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ. Ένα θέμα στο οποίο καταφέρατε, κατορθώσατε να τα βρείτε. Δεν μας έχετε συνηθίσει σε τέτοιες ευχάριστες εκπλήξεις. Και υπάρχει μια πολιτική συνένεση από τα κόμματα εντός του Κοινοβουλίου. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τη Νέα Δημοκρατία να συμφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνεί αντίστοιχα με τη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα πολιτικά πεδία? Νομίζω ότι για όλους το ζητούμενο είναι να πάει καλά η χώρα. Για όλους. Εγώ δεν αμφισβητώ τις πολιτικές προθέσεις κανενός. Ούτε θεσμικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε της Δημάρου, ούτε κανενός. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός από αυτού. Ο κύριος Τσούκαλης μίλησε πριν για μελοδραματική τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα. Πρέπει να ομολογήσω ότι η λέξη μελόδραμα δεν είναι αυτή που συνδυάζω με τον κύριο Στουρνάρα. Είναι μάλλον μια πιο ψυχρή προσέγγιση, η οποία γίνεται και αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση. Yeah. Το πραγματικό δράμα είναι στην κοινωνία, όπως ξέρουμε όλοι. Και αυτό το έχουμε μπροστά μας. Yeah. Το δράμα είναι στην κοινωνία. Το δράμα είναι ότι 8.000 τηλεφωνήματα δέχτηκε το χαμόγελο του παιδιού, που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν τα παιδιά τους. Αυτά είναι τα δράματα. Ναι. Το δράμα είναι αυτό που ζουν καθημερινά οι Έλληνες. Και αυτό το δράμα το έχει στη διαπραγμάτευση, όσο ψυχρή και σκληρή για να είναι η διαπραγμάτευση, ο Πρωθυπουργός, μπροστά στα μάτια του όταν διαπραγματεύεται. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το σκηνικό, λοιπόν, εσείς μέσα σε αυτό το σκηνικό, χαίρομαι πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε με τη Νέα Δημοκρατία σε κάτι. Μια ευρύτερη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο πράγμα, κυρία Μπουζδούκου. Από όπου και αν προερχόταν. Ευπρόσδεκτο πράγμα. Βλέπετε όμως ότι δυστυχώς δεν το βλέπω να συμβαίνει, δηλαδή σε γενικότερο. Στην τροπολογία, ναι, χαίρομαι που όλοι συμφωνήσαμε. Αλλά θα ήταν και δύσκολο, αν μου επιτρέπετε, να μην συμφωνήσουμε απέναντι στο φαινόμενο αυτό της Χρυσής Αυγής. Χαίρομαι όμως που συμφωνήσαμε. Θα ήθελα να δούμε και σε άλλα πράγματα να συμφωνούμε. Θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Σκουρλέτη, αντί να λέει τι είναι αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα, είναι ψεύτικο, αντί γι' αυτό, το οποίο ουσιαστικά είναι να παίρνει κανείς τη μεριά της τρόικας στη διαπραγμάτευση, να λέει ναι, ρε παιδί μου, έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Όλοι μαζί να σπρώξουμε για να βγούμε από αυτό το δράμα που ζει η ελληνική κοινωνία. Κύριε Σκουρλέτη, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, υπήρξε αυτή η σύγκληση στο θέμα της αναστολής χρηματοδότησης Χρυσής Αυγής μέσα από μία συζήτηση και αμοιβαίες παραχωρήσεις. Είναι θετικό. Θέλω να σας θυμίσω όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πώς είχαμε τουλάχιστον από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας εμπριστικές δηλώσεις του τύπου «Η θεωρία των δύο άκρων, τώρα ξεκινήσαμε από τη Χρυσή Αυγή, μετά θα πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ». Ευτυχώς φαίνεται ότι έγινε αντιληπτό και κάτω από την πίεση και εσωτερικών φωνών, αλλά κυρίως της κοινωνίας, ότι αυτές οι ανιστόρητες θεωρίες δεν περπατάνε, και έτσι έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο σημείο να υπάρχει μια συμφωνία, παρά επιμέρους αν θέλετε, επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κάνει ο καθένας. Διότι εδώ πέρα η σημασία είναι η πολιτική σημασία, όπου πρέπει να υπάρξει μια απάντηση στο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Από εκεί πέρα ο καθένας το πώς εξηγεί γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ας μην χαλάσουμε με την καλή ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, υποκριτικό, αστείο. Θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ακατανόητο από τον κόσμο να μιλάμε ότι μπορεί να υπάρξει μία ενιαία απάντηση απέναντι στο πρόβλημα της χώρας που λέγεται μνημόνιο. Όταν γι' αυτό το πρόβλημα ξέρουμε ότι δεν μας προέκυψε εξ ουρανού. Ευθύνονται κυβερνήσεις, ευθύνονται συγκεκριμένες επιλογές, ευθύνονται αυτοί που κορόιδεψαν τον κόσμο, αυτοί που συνεχίζουν να υλοποιούν το μνημόνιο, αυτοί οι οποίοι, όπως είπε ο κύριος Τσούκαλης, από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν σε μια υποθήκευση των επόμενων γενεών, ναι, και σε μια κατάσταση ελέγχου και επιτήρησης της χώρας για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σημασία δεν έχουν οι επικλήσεις συναισθηματικού χαρακτήρα όλοι μαζί. Όλοι μαζί σε ποια βάση? Σε ποια βάση? Και με ποια πρόσωπα? Και με ποια πρόσωπα, όταν αυτά τα πρόσωπα αυτή τη στιγμή οδήγησαν στον κατήφορο της χώρας? Και όταν, αν θα παραμείνουνε, τότε θα είναι ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν χρειάζονται κροκοδίλια δάκρυα εδώ πέρα, ούτε γενικό συναισθηματικού τύπου προσεγγίσεις. Mm. Οι πολιτικές έχουν χρώμα, έχουν πρόσημο. Οι πολιτικές αυτές χτυπάνε τον κόσμο της εργασίας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Χθες, για παράδειγμα, ναι, υπήρξε μια απόφαση όπου 28 ακίνητα του δημοσίου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ δοθήκαν σε δύο θυγατρικές real estate, η μία της Eurobank και η άλλη της Εθνικής. Ξέρετε για τι ποσό? 261 εκατομμύρια θα είναι τα ενίκια
που τα 261 εκατομμύρια θα είναι τα λεφτά που θα εισπράξει το τίμημα το κράτος, το ΤΑΙΠΕΔ, για 30 χρόνια, όταν θα δώσει για ενίκεια στα αυτά τα κτίρια το κράτος 600 σε αυτούς. Σε ποιους? Σε αυτούς, μισό λεπτό, έχει μια σημασία για να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σε αυτούς οι οποίοι ανακεφαλοποιηθήκαν με τα λεφτά όλων μας. Τέτοιες δουλειές ξέρουμε να τις κάνουμε. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Κύριε Τσούκαλη, αυτές είναι στημένες δουλειές προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Εσείς ήσασταν κυβερνητικός εταίρος, έχετε δηλαδή ενταχθεί και υπάρξει σε μια κυβέρνηση συνασπισμού. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τι θεωρείτε απαραίτητο και πιο υπεύθυνο από τον πολιτικό κόσμο αυτή τη στιγμή? Κυρία Αποστόκου, εμείς αποχωρήσαμε από την κυβέρνηση για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάμε, ότι κάνουμε καταστροφικό παιχνίδι. Σας είπα στην αρχή ότι η επιθυμία μας είναι σε αυτό που εμείς επιθυμούμε ως διαπραγμάτευση και συνέχεια η κυβέρνηση να πετύχει. Χρέος λοιπόν δικό μας, η εκτίμησή μας είναι και του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, είναι αυτά τουλάχιστον που επαγγέλει, ναι, που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, να τα υλοποιήσει. Μάλιστα. Και αν έχει στο μυαλό της κάτι άλλο επικοινωνιακό, αυτό να το αποτρέψουμε. Γιατί η επόμενη μέρα του μνημονίου, σύμφωνα με τις διακηρύξεις όλων των κομμάτων, έχει πολλά κενά και κοινή βάση και κοινό επίπεδο. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για τη σημερινή συζήτηση που είχαμε. Σας περιμένουμε και πάλι εδώ στο Τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα ευχάριστο θέμα, με ένα διαφορετικό θέμα.